Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη που περίμενες, αλλά εδώ πλέον σήμερα εκφράζεται και ο λαός, έτσι όπως εκφράστηκε και χθες. Φυσικά, φυσικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς και η τηλεφωνία δεν κάνει εύκολα χατήρια τώρα. Να μπορούμε να μιλήσουμε από οπουδήποτε. Εντάξει, θα πάμε πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Το μήνυμα ήρθε μετά το 61% αποχή. Λοιπόν, πες μας τα βασικά χαρακτηριστικά που εσύ εκτιμάς ότι διαμορφώθηκαν χθες το βράδυ. Το πρώτο νομίζω ότι έχασαν όλοι. Που είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Διότι μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι αν χάνει ο ένας, αναγκαστικά θα κερδίσει ο άλλος. Χθες χάσαν πραγματικά όλοι. Η Νέα Δημοκρατία έχασε κατά κράτος, τρέχοντας χωρίς αντίπαλο, έχασε κάθε στόχο που είχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα, κόμμα Κασελάκη, έδειξε ότι ακριβώς ως τέτοιο, ως κόμμα ενός ανθρώπου για τον οποίο εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, δεν μπορεί να έχει φιλοδοξίες να παίξει ηγεμονικό ρόλο. Το δεξιό κοινάλ του εξυγχρονισμού ιτήθηκε για πολλωστή φορά, διότι δεν γίνεται να προσχωρήσει τις βασικές πολιτικές της δεξιάς, όπως έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, να θεωρείς ότι πριν 10 χρόνια έωσε στη χώρα και να νομίζεις ότι θα πάψεις να εισπράττεις κόστος. Η αριστερά, η οποία δεν θέλει να διαδικαστεί, εκεί συμπεριλαμβάνω και το ΚΚΕ, να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα αυτή τη στιγμή, περιορίστηκε στα γνωστά, άρα δεν μπορεί να πει παρά ότι έχασε, αν θέλει να είναι τίμια με τον εαυτό της, διότι όταν πέφτουν όλοι οι άλλοι, το να μην κερδίζεις ούτε τότε είναι ήττα. Η δε πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρησιμοποιώ εύκολα τον όρο ακροδεξιά, η πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πήρε κάποια ποσοστά, αλλά δεν κατέρευσε καμία σημαντική δυναμική, για να είμαστε ειλικρινείς. Κατέρευσε αναδιατάξεις μέσα στην δεξιά παράταξη, οι οποίες οφείλονται και σε συγκυριακούς λόγους και σε βαθύτερους. Επομένως, σε συνδυασμό με την αποχή, έχουμε μια καταδίκη ενός πολιτικού συστήματος το οποίο στα στρατηγικά πράγματα συμφωνεί, ομονοεί και θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνά πάντα ερήμη του λαού. Πιστεύεις ότι σήμερα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα, όσο και αν θέλουν να το βάλουν κάτω από το μαξιλάρι ιδίως οι μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, και θα συζητήσουμε μετά αποκλειστικά για τον καθένα, αλλά πιστεύεις ότι είναι μια άλλη μέρα ή όχι, θα ξεφουσκώσει, διότι από σήμερα το πρωί αρχίζει ο λεγόμενος αποπληθωρισμός επικοινωνιακά, με τις ευλογίες, παρακαλώ πολύ, όλων των κομμάτων της αποχής. Βρε τι αδιαφορία, βρε τι δεν κατάλαβαν γιατί ψηφίζαμε, βρε τι είναι χαλαρές οι ευρωεκλογές, βρε τι δεν υπάρχει μήνυμα, αλλά υπάρχει μήνυμα για τον άλλον, όχι για μένα. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που σχετίζεται με αυτό που με ρωτήσατε. Ακούω από σήμερα να λένε δεν συζητήσαμε για τα προβληματικά προβλήματα της Ευρώπης κτλ. Πότε επέτρεψαν αυτοί οι ίδιοι το σύστημα εξουσίας, τα μέσα της ζήτησης για τα πραγματικά προβλήματα στην Ευρώπη, πλην κάποιων μέσων όπως το δικό σας και κάποιων διαδικτυακών, μπορεί να συζητήσει κανείς για τον πόλεμο στην Ουκρανία και να εκφράσει άλλη άποψη? Μπορεί να μιλήσει για το Παλαιστινιακό και να εκφράσει άλλη άποψη? Μπορεί να βγει και να πει, χωρίς να πέσουν πάνω του ορδές από δημοσιογράφους και τρόλους του ίντερνετ, ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αδιέξοδη και ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δεινόσαυρος? Όταν λένε πραγματικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν θέλουν να συζητήσουν, εννοούν το εξής: ένα, να υπάρχει ένα μετακινούμενο σκιάχτρο της ακροδεξιάς και όποτε κάποιος πάει να ψηφίσει διαφορετικά να του λένε αυτό που πάει να ψηφίσει δεν επιτρέπεται, είναι ακροδεξιό. Την πραγματική συζήτηση για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα εξουσίας και οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις την έχουν απαγορεύσει. Ως εκ τούτου, αυτό που πάνε να κάνουν τώρα είναι ακριβώς να θάψουν, όπως είπατε, το πραγματικό μήνυμα. Φυσικά και είναι μια τελείως διαφορετική μέρα και είναι πολύ μετρήσιμο ότι είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Την ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε ξαναζήσει. Ένα κόμμα κυβερνητικό το οποίο υφίσταται μια μεγάλη αποτυχία,
και την ίδια μέρα ή την επομένη κάνει ένα ανασχηματισμό, ο οποίος είναι εξορισμού κατώτερος των προσδοκιών, διότι ανασχηματισμό σημαίνει ότι η πολιτική είναι σωστή, τα πρόσωπα είναι λάθος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι και τα πρόσωπα αυτά που είναι, είναι πολιτική της το ζήτημα και η συμπεριφορά της, και προσπαθεί να πει ότι παρόλα αυτά είναι πρώτο, είναι πανίσχυρο κτλ. Και έτσι απλώς επιτείνει την πτώση του. Η εκτίμησή μου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια πορεία φθοράς η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή τη στιγμή, και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μια πλήρη αδυναμία, έχουν δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό πλην του να αλλάξουν πολιτική, όπως βεβαίως εντάξει, δεξιά στο κάτω-κάτω είναι δεξιά, αλλά και εκείνη την ίδια πολιτική ακολουθεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δύο ιδίως, έχουν δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό, αλλά τους είναι απολύτως αδύνατο να ανακάμψουν. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα είναι πολύ προφανές και το ξέρουμε εδώ και 15 χρόνια. Γιατί μεν κεντροαριστερά είναι, ή αν θέλετε την πάλε ποτέ κεντροαριστερά, ότι διέριξε το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο είχε θέσει, είχε υπογράψει, είχε φτιάξει με τον ελληνικό λαό, από την περίοδο των μνημονίων και πιο πριν, αλλά από την περίοδο των μνημονίων ιδίως και έπειτα, εμένει στο ότι τότε έσωσε τη χώρα, την κράτησε στην Ευρώπη κτλ. Κτλ. Και άρα έτσι στέλνει το μήνυμα ότι αν χρειαστεί θα ξανακάνει μία από τα ίδια. Ομονοεί με τη δεξιά σε όλα τα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, αλλά και στους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Μαζί με τη δεξιά δεν είχε κανένα πρόβλημα να περιστείλει ατομικές ελευθερίες, δικαιώματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να ανακάμψει. Η δε δεξιά πληρώνει το ότι το σύστημα εξουσίας στη χώρα βρίσκεται, και όχι μόνο στη χώρα, σε όλο το δυτικό κόσμο, σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Δεν μπορεί να ανακουφίσει τις ανισότητες, παράγει ολοένα μεγαλύτερες ανισότητες, και σέρνει τους λαούς των χωρών αυτών σε αδιέξοδες πολιτικές, οι οποίες ξεκινούν από τα εσωτερικά, woke agenda, δικαιωματισμός την ίδια στιγμή, αυταρχισμός σκληρός, περιστολή των πολιτικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων, και τα δύο ως ιδίωψη του ίδιου νομίσματος, αλλά σε περιπέτειες και στα διεθνή, με δύο γιγαντιαίους πολέμους, οι οποίοι είναι τμήμα μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης και οι οποίοι απειλούν την ύπαρξη της Ευρώπης για αρχή και του πλανήτη σε επόμενη φάση. Λοιπόν, όσο αυτά δεν αντιμετωπίζονται, όσοι ανασχηματισμοί και να γίνουν, όσα πρόσωπα και να αλλάξουν, ό,τι και να υποθεί, τα πολιτικά αισθήματα και οι βασικοί πυλώνες τους θα οδηγούνται σε ολοένα μεγαλύτερη απαξίωση. Άρα, για σένα είναι ένα ηχηρό μήνυμα χαστού και απονομοποίησης ενός πολιτικού συστήματος, καταρχάς στη χώρα, γιατί θα πούμε και για την Ευρώπη, που είναι σε τραγικά διέξοδα από όπου και αν το δεις. Ακριβώς, και το οποίο σε όσο μεγαλύτερα, και αυτό είναι διεθνές βέβαια φαινόμενο, σε όσο μεγαλύτερα διέξοδα βρίσκεται επειδή τα φτιάχνει το ίδιο, τόσο πιο προκλητικό καθίσταται. Η εμβληματική ιστορία των Τεμπών, ναι, είναι πολύ ενδεικτική αυτού. Στα Τέμπη, και έχει μια σημασία να το πούμε, στα Τέμπη έχουμε ένα δυστύχημα τραγικό ως απόρρια της διαφθοράς και όλων των γνωστών πραγμάτων. Αλλά επειδή είναι όλοι χωμένοι μέσα μέχρι το λαιμό σε αυτή τη διαφθορά, όλοι τους, είναι αδύνατον να δώσουν ακόμη και το κεφάλι του καθήλυνα αρμοδίου υπουργού. Οπότε μπαίνουν σε ένα γαϊτανάκι προκλητικής συγκάλυψης, το οποίο με κάθε επόμενη κίνηση τους παρασύρει ολοένα βαθύτερα όλους μαζί. Γιατί νομίζεις ότι τα Τέμπη δεν παίξαν ρόλο τελικά? Φυσικά. Μάλιστα. Στην αίσθηση, δεν λέω στην επιλογή που έκανε ο καθένας, αλλά παίξαν ρόλο. Σου λέει, άμα δεν μπορείτε ούτε αυτό να ξετελέψετε λαϊκά, αισυχτεί ρόλοι μαζί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα, επειδή φυσικά και ο ίδιος ο λαός δεν μπορεί να είναι σε μια ιδεώδη κατάσταση, σωστό, ενώ το σύστημα εξουσίας είναι εκεί που είναι. Σωστό. Η εκδήλωση δια της αποχής, ένα κομμάτι της οποίας μικρό είναι πιο πολιτικό και ένα πολύ μεγαλύτερο είναι εντελώς απολιτικό ή είναι πολύ πρωτόλια πολιτικό, δείχνει ένα χαμηλό επίπεδο ζήμωσης και σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα.
Δηλαδή στην πραγματικότητα, τι φάνηκε χτες? Εάν αυτή η μεγάλη σφαλιάρα ήρθε δια της αποχής, εάν υπήρχε οργανωμένη ψήφος σε κόμματα τα οποία με όλες τις αδυναμίες ήταν πιο αντισυστημικά, καταλαβαίνουμε ότι θα υπήρχε ένας απίστευτος σεισμός, έτσι. Εδώ μου γράφουν τώρα σε αυτό που λες απάνω. Εάν η αποχή σημαίνει ταυτόχρονα και άνοδο της κυρίας Λατινοπούλου, σωθήκαμε. Ο Σάκης μου λέει για τους θειασότητες της αποχής. Στην Κροατία η αποχή ξεπέρασε το 90%. Απονομοποιήθηκε το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Στη Γαλλία που αυξήθηκε η συμμετοχή, ο Μακρόν καταποντίστηκε και πάει σε εκλογές. Κύριε Τζίμα, λέει, αν ο Βελόπουλος έπαιρνε πολύ περισσότερο και δεν στιγματίζονταν από τα κανάλια ως ακροδεξιός, θα αποδεικνυόταν ότι η αποχή δεν αποπληθωρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και στην Κύπρο, συγγνώμη, ο Φιδίας, λέει, έδειξε ακριβώς πώς ο κόσμος τυφλά, χωρίς κανένα λόγο, σου λέει άντε και πνιγείται όλο ο σύστημα. Άρα το πρωτόλιο που λέτε. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι με αφορά, είμαι σφοδρός πολέμιος της αποχής. Με εξογίζει αφάνταστα σε προσωπικό επίπεδο αυτός που έχει ένα δικαίωμα για το οποίο σκοτώθηκε κόσμος και προτιμά να πάει στη θάλασσα. Και βασικά όχι προτιμά να πάει στη θάλασσα, δεν θυσιάζει ούτε ένα τέταρτο από το μπάνιο του για να πάει να ψηφίσει. Επειδή όμως ερμηνεύουμε τα φαινόμενα σε ένα συλλογικό επίπεδο και μέσα από μια κάτω δυνατόν συνολική θεώρηση, ακόμη και αν διαφωνούμε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι εδώ έχουμε ένα πρωτόλιο πολιτικό φαινόμενο. Εσείς, γιατί τα κόμματα το παραγνωρίζουν. Πάμε παρακάτω. Τα κόμματα μπορούν να κάνουν ότι το παραγνωρίζουν ακριβώς επειδή είναι αποχή. Ενώ αν ήταν αντισυστημική ψήφος, προφανώς εγώ δεν ανήκω στην πλευρά που ανήκει ο κ. Βελόπουλος, τον θεωρώ αντισυστημικό. Αλλά τέλος πάντων, αν ήταν μια αντισυστημική ψήφος και κατά το δυνατόν μια όρημη αντισυστημική ψήφος, εκεί θα είχαμε ένα πραγματικό σεισμό. Λοιπόν, και μια απονοημοποίηση την οποία θα μπορούσα να παραγνωρίσω. Έστω και έτσι όμως, ασχέτως του τι λένε τα κομματικά επιτελεία, και εκεί να ξέρουν στο βαθμό που υπάρχουν μέσα σε αυτά κάποιοι άνθρωποι με ορισμένη αντίληψη, και τα κόμματα αντιλαμβάνονται, πρώτα η κυβέρνηση και έπειτα τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι έχουν προϊονίσει πάρα πολύ τα ίδια το κλαδί που κάθονται, η κοινωνική συνένεση κρατιέται με τα δόντια, λοιπόν, και οι συνθήκες οι αντικειμενικές μέσα στον κόσμο οριμάζουν για μια μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Το πώς θα εκδηλωθούν με είναι αφανή. Μάλιστα. Όμως, εχθές καταγράφηκε ότι ο πιθαναγκασμός σε μια συνένεση γύρω από συγκεκριμένες πολιτικές που έχουμε από το 2015 και μετά την αλλαγή πολιτικής της ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Άρα εδώ και σε ρωτάω πρώτα σε κυβερνητικό επίπεδο, πόσο πρέπει είναι πια να λες αυτό το εκλογικό σώμα που μπορεί να ψήφισε απονομοποιώντας το πολιτικό σύστημα ετερόκλητα, αυτό είναι το συμπέρασμα, αλλά πόσο εύκολο είναι να του λες έλαβα το μήνυμα, θα προχωρήσω πιο γοργά τις μεταρρυθμίσεις. Τι του λες με αυτόν τον τρόπο και μπορείς αυτό που εσύ λες ως μεταρρύθμιση να το προχωρήσεις πια. Αυτό το εισήγαγε πρώτος, εσείς το θυμάστε πολύ καλά, πριν από 25 χρόνια ο Κώστας Σιμίτης. Μάλιστα. Φυγή προς τα μπρος. Μάλιστα. Η φυγή προς τα μπρος είναι μια ανοησία μεθοδολογικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ίδιο λέει τώρα και ο Μητσοτάκης και το έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί οι οποίοι τότε. Σημαίνει τι? Ότι τη στιγμή που ο λαός σου λέει δεν μου αρέσει η πολιτική σου, εσύ λες δεν εννοείς αυτό. Εννοείς ότι θες πιο πολύ από την πολιτική μου πιο γρήγορα. Μάλιστα. Και είναι η γνωστή φυσικά συνταγή αποτυχίας. Αν ο πρωθυπουργός ήθελε να είναι συνεπής με όσο είπε, θα έπρεπε να προκηρύξει προορίες εκλογές. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό θέλω λιγάκι να σταθούμε. Διότι εγώ θέλω να πω. Δεν πάει να έκανε κυβιστήσεις ολκής. Η ουσία είναι, μου λένε κάποιοι, ήταν κοντά οι εθνικές εκλογές. Δεν έχει σημασία. Ιτήθηκε με 13 μονάδες ευρωεκλογές και προκήρυξε εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να ήταν. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε εδώ. Σωστό. Όταν, κοίταξε, είναι πολύ αυτό το ζήτημα. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέτει τον πύχη σε ένα ορισμένο πόστο, άρα λέει ότι κάτω από αυτό έχω αποτύχει, άρα τι σημαίνει αυτό, έχω αποδοκιμαστεί. Άρα λοιπόν, όταν ο ίδιος αναγνωρίζει, θέτει ένα πύχη επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας, περνάει από κάτω, άρα αποδοκιμάζεται. Όταν σε αποδοκιμάζει ο λαός, η λύση πρέπει να πάει σε εκλογές.
Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του λόφου, διότι από χθες το βράδυ ακούω τις κεντροαριστερές. Έχεις γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο πριν τις εκλογές, μάλλον αποδεικνύεται προφητικό, παρότι δεν είσαι προφήτης. Λοιπόν, τα καλόπεδα της κεντροαριστεράς, έτσι όπως τη φαντάζονται οι ίδιοι βέβαια, από χθες το βράδυ ο ένας κάνει κλίση στο κόμμα του 2,7 που αποδοκιμάστηκε με τις 11 έδρες, πομπόδος. Ο άλλος ετοιμάζεται για κυβερνητικό πρόγραμμα. Εννοώ τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κασελάκη. Σοβαρά τώρα αυτή είναι η συζήτηση κεντροαριστεράς, του άλλου πόλου? Εδώ υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η μία συζήτηση είναι η συζήτηση των στελεχών. Τα στελέχη τα οποία πρωτίστως έχουν αυτό τον κινησμό τον κοινοβουλευτικό και νοιάζονται για τη δική τους επιβίωση, θέλουν να κάνουν μία άφηξη. Λέει 15 ο ένας, 12 ο άλλος, 2 ο τρίτος, να μαζευτούμε να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι η γνωστή ανοησία του κινησμού, η οποία δεν καταλαβαίνει ότι αν απλώς αφρίσεις 3 βαρύδια, έχεις ένα πιο μεγάλο βαρύδι. Υπάρχει και η ανάγκη, την οποία τη διαλαλεί με κάθε τρόπο ο κόσμος, η βάση και οι κομματικές τους βάσεις, παραταξιακές, αλλά και οι ψηφοφόροι, που λέει ότι θέλουν επανίδρυση. Η κεντροαριστερά δεν είναι μια νερωμένη αριστερά. Είναι η σοσιαλιστική παράταξη που θα μπορούσε υπό κάποιους όρους να είναι και οι κομμουνιστές και τα λοιπά, είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι οποίοι ασκούν μια πολύ ευρύτερη επιρροή πέραν της εν στενή ενία εργατικής τάξης και της πολιτικής απήχησης. Διότι είναι η αναγκαιότητα αυτή. Εδώ λοιπόν υπάρχει καταφανώς η ανάγκη άλλης ηγεμονικής λύσης, άλλης στρατηγικής, αλλά για να κατατεθεί αυτή πρέπει πρώτα να κάνει κανείς έντιμη αυτοκριτική, γιατί κατέρευσαν δύο κόμματα όταν υπέγραψαν μνημόνια, και δεύτερον να πει τι θα κάνει διαφορετικό από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα κάνει ως προς την εξωτερική και διεθνή κατάσταση, άρα ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι διαφορετικό θα κάνει ως προς το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που παράγει τις ανισότητες, που παράγει σε εμάς την υπανάπτυξη που μας έχει κάνει τη Φλόριντα της Ευρώπης κτλ. Λοιπόν, και όπου ένα τμήμα ζει από προσόδους μόνο, που είναι κάτι που δεν έχει μέλλον, και το υπόλοιπο τμήμα του ελληνικού λαού δεν έχει όχι μόνο μέλλον αλλά δεν έχει ούτε και παρόν. Αν δεν τοποθετηθεί σε αυτά, και σε αυτά δεν μπορούν να τοποθετηθούν με άλλο τρόπο τα στελέχη που έχουν κάνει καριέρα λέγοντας ότι πριν 10 χρόνια και 15 σώσαν τη χώρα. Αν δεν τοποθετηθείς με άλλο τρόπο και δεν δομήσεις άλλου είδους κόμματα με πραγματική κοινωνική γύρωση όπως ήταν κάποτε, δεν θα πας πουθενά, απλώς αλλάζεις αρχηγούς σαν τα πουκάμισα. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι σαφές. Θέλω, πριν πάμε στην Ευρώπη, λίγο μία κουβέντα και για το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο σε ποσοστά, γιατί σωστά μου γράφει η Κατερίνα, σε ψήφους έχει μείωση. Θέλω να το διαβάσω αυτό. Από 40.211 ψήφους το 19, οι ψήφοι πήγαν στις 28.470. Και μάλιστα Ροδόπη και Ξάνθη από 40.000 πήγαν στις 26.000. Απλά εμφανίστηκαν με το χρώμα τους στους περισσότερους νομούς. Κάνει καταγραφή αυτών που ελέγχει το προξενείο σε κάθε νομό, όπως έκανε στη Θράκη τα προηγούμενα χρόνια. Όμως και μόνο το ποσοστό κάνει μπαμ στην Ξάνθη και τη Ροδόπη. Ναι. Έτσι, 80 ψήφοι στην Κρήτη, θέλω να το πω αυτό. 80 ψήφοι στην Κρήτη, το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας. Αν ψάξουμε σε όλες τις περιφέρειες, έχει τσιμπήσει και στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Έχει ψηφαλάκια εκεί που είχε και υποψηφιότητα που έλεγε για περί μακεδονικής μειονότητας. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους τα κόμματα τα πολιτικά, τα κοινοβουλευτικά, και προσποιούνται ότι δεν κατάλαβαν τι έγινε. Υπάρχει ένα ζήτημα, θα το πω όσο πιο, τέλος πάντων, ορθά και μετρημένα μπορώ να το πω. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια διείσδυση μεγάλη στη μουσουλμανική μειονότητα. Υπάρχει με αυτό το κόμμα μια ποιοτική μεταβολή στη συμπεριφορά κύκλων στη μουσουλμανική μειονότητα. Ενώ πριν δύο δεκαετίες περίπου, 15 χρόνια, μέχρι και 15 χρόνια πριν, η μουσουλμανική μειονότητα και η συγκεκριμένη κύκλη, που όλοι καταλαβαίνουμε, λειτουργούσαν υπομορφή lobbying μέσα από τα παραδοσιακά κόμματα. Mm-hmm. Βγάζανε ένα-δύο βουλευτές κτλ. Μέσα από το κόμμα αυτό φαίνεται ότι θέλουν να έχουν μια
καλά ριζωμένη στην τοπική κοινωνία, εντελώς ανεξάρτητη φωνή. Αυτό έχει τη σημασία του, διότι δίνει μία αίσθηση οικοδόμησης τρόπων την ενός τοπικού θεσμού, τεγανοποιημένου ως και τα κόμματα είναι θεσμοί, ως προς τους θεσμούς, τους κομματικούς που έχουμε στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις άλλων κρατών. Φυσικά δεν μπορείς στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής χώρας να λειτουργήσεις κατασταλτικά και δεν πρέπει, αλλά σε κάθε περίπτωση χρήζει μεγάλης προσοχής η πολιτική μας για τη μουσουλμανική μειονότητα. Και δυστυχώς και εδώ η κυβέρνηση έχει παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Θυμίζω τις προβοκάτσιες σε σχέση με περασμένες εκλογές που έστειλε η ίδια η κυβέρνηση μέσα στη μουσουλμανική μειονότητα. Θυμόμαστε όλοι που καλούσε μουσουλμάνους βουλευτές να επιβεβαιώσουν ότι είναι πιστοί στη χώρα και άνοιγε τέτοιου είδους θέματα. Φοβάμαι ότι κάνουμε μια πάρα πολύ κακή διαχείριση, την οποία θα την πληρώσουμε σε κάποια χρόνια από τώρα. Λοιπόν, θα πάω σε συνδυασμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Τζίμα, για τα εσωτερικά. Μου γράφει εδώ κάποιος πολύ εύστοχα ότι αν πραγματικά ήμασταν με κουλτούρα όπως Γαλλία, θα είχαν προκήρυξη εκλογών. Εδώ δεν έχει κανένα νόημα, λέει, προκήρυξη εκλογών. Διότι μεν κυβέρνηση δεν τη θέλει, είναι σαφές, αλλά είδατε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης με τέτοια ποσοστά. Τα του οίκου τους θέλουν να φτιάξουν, λέει, σιγά που νοιάζονται για εκλογές. Έχει δίκιο σε αυτό. Αυτό από μία άποψη είναι σωστό. Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, τι νομίζω ότι σκέφτεται, θεωρεί ότι λογικά τις εκλογές, αν προκήρυξε πρώτες εκλογές, θα τις έπαιρνε. Αλλά από την άλλη, ξέρει πολύ καλά ότι θα τις έπαιρνε με ένα πολύ χαμηλότερο ποστό, γιατί αυτή τη στιγμή γύρω του υπάρχει μια αρνητική δυναμική. Και άρα θα έβγαινε πιο αποδυναμωμένος. Κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό είπα ότι έχει βρεθεί σε μια πορεία φθοράς από την οποία δεν θα βγει. Διότι ακριβώς είτε έκανε εκλογές θα έβγαινε αποδυναμωμένος, όπως ήταν και το ορθό να κάνει, κατά τη γνώμη μου, αλλά και τώρα που δεν κάνει εκλογές και θα κάνει ένα σχηματισμό κτλ. Ο κόσμος θα πείσει τον κόσμο ότι δεν έχει κανέναν άσο να βγάλει από το μανίκι και ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια από τα ίδια, με λίγη παραπάνω διαφθορά, γιατί πολλοί ειδικοί και γενικοί γραμματείς θα φοβούνται ότι είναι η τελευταία του ηττία. Λοιπόν, κλείνω αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Η Φωτεινή, υπάρχει κόσμος, λέει, κύριε Τζίμα, που ψήφισε μικρό κόμμα, το οποίο ούτε καν δεν ασχολείται κανείς στα κανάλια τους. Τους έχουν αποκλείσει, ενώ πολλοί τους επισκέπτονται διαδικτυακά. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι η αποχή μεγαλύτερη, ώστε όλοι να αφυπνιστούν, να τους πάρουν σοβαρά και να προβληματιστεί το σύστημα? Και γιατί να μην ψηφίσουν περισσότεροι ένα μικρό κόμμα ή ένα μεσαίο κόμμα, το μέσα από το οποίο εκδηλώνουν την αντίδρασή τους ή και τη θετική τους προοπτική? Μάλιστα. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχετε προκήρυξη βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, να μην μπερδευόμαστε, μία παρέτηση Βέλγου Πρωθυπουργού στο Βέλγιο, δεύτερο κόμμα το AfD στη Γερμανία, σάρωσε η Μελόνι στην Ιταλία και να μην πω τι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ τώρα τι έχουμε να πούμε? Ότι αν το έλεγα μια πρόταση, ήταν ότι το αδιέξοδο και η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαθαίνει σε κάθε επόμενο σταυροδρόμιο που συναντάει. Δηλαδή, η Γαλλία είναι σε μια βαθιά παρακμή. Ο Μακρόν είναι ίσως ό,τι χειρότερο συνέβη στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Και διεθνοπολιτικά αυτό αποδεικνύεται και στο εσωτερικό. Έπεισε ότι δεν υπάρχει καμία διαιρετική γραμμή με την ακροδεξιά στην πραγματικότητα. Και εδώ νομίζω ότι διαδραμάτισε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αντιμετώπιση που επιφύλαξε στα κίτρινα γυλαίκα. Κατόρθωσε να αναστήσει μέχρι και το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν στα όρια της ανυπαρξίας. Η Γερμανία, η οποία ακολουθεί μια αυτοκτονική πολιτική σε σχέση με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, στρέφεται όλο δεξιά, διότι έχουμε πρώτους τους συντηρητικούς και
το AfD στη δεύτερη θέση. Άρα έχουμε μια δεξιά ηγεμονία, η οποία δεν είναι βεβαίως κοινή, διότι το CDU είναι συστημικό κόμμα, δεν όσο ό,τι αφορά τη διαχείριση του πολέμου και των συνεπειών του, δεν διαχωρίζεται την πραγματικότητα από τον Σόλτς. Και στην Ιταλία έχουμε την κανονικοποίηση των νεοφασιστών της Μελώνη, όπου όμως η κανονικοποίηση αυτή από ποιους ήρθε? Από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν όλων των άλλων, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι. Αλλά θέλω να πω ότι η Μελώνη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ακροδεξιά χρησιμοποιείται ως προπαγανδιστικό εργαλείο. Μέχρι να δώσει όρκους πίεση στο ΝΑΤΟ ήταν νεοφασίστρια και ακροδεξιά. Μόλις έδωσε τους όρκους πίστη στο ΝΑΤΟ, κατέστη μια πολύ συστημική και απολύτως αποδεκτή δεξιά δύναμη. Μα εδώ η κυρία Ντελάιν είπε, έλα να συζητήσουμε να μας στηρίξεις στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια είναι ένας δεινόσαυρος του ψυχρού πολέμου. Είναι δομικό ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία αν κανείς είναι ευρωπαϊστής ή αντιευρωπαϊστής. Πρέπει να βλέπει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει αναδειχθεί εξού και παρακολούθημα του ψυχρού πολέμου ως ο υποτακτικός των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί οι ελίτ οι ευρωπαϊκές ελέγχονται απολύτως με πολλούς τρόπους, θεμητούς και αθέμητους, ή αν προτιμάτε νομότυπους και παράνομους κατά, κατά την τυπική νοημότητα, από την Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλείται να διαδραματίσει τον εξής ρόλο, να είναι η πρώτη γραμμή της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και αναδυόμενου κόσμου. Είναι απροφανές ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουν να πληρώνουν ούτε τις συνέπειες της ήδη υπάρξης, ούτε πολύ περισσότερο αυτές που επαπειλούνται. Άρα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα τους φημώνει όλο ένα περισσότερο. Θα μας φημώνει όλο ένα περισσότερο. Και αυτό θα βαθαίνει την κρίση. Λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος, καλημέρα λέει κύριε Τζίμα, από το Βερολίνο το στέλνει το μήνυμα. Να σας πω λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των Γερμανών δεν έχουν πάρει χαμπάρι με όσα γίνονται στην ίδια τη χώρα. Μιλώντας με Γερμανούς χθες το βράδυ, άκουγα την εξής δικαιολογία που μου έλεγαν για την αύξηση του AfD. Αυτά λέει συμβαίνουν όταν ο καγκελάριος στέλνει συλληπιτήρια για το θάνατο του ηγέτη ενός τρομοκρατικού κράτους όπως είναι το Ιράν. Πάμε και ψηφίζουμε AfD. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, λέει οι Γερμανοί. Ναι. Δεν θεωρώ τρομοκρατικό κράτος το Ιράν. Μα ούτε ο ίδιος. Λέει τι ναι. Λένε οι Γερμανοί οι συμπολίτες. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς υπάρχουν σε κάθε κοινωνία διάφορες προσεγγίσεις από κόσμο ο οποίος είναι περισσότερο ή λιγότερο πολιτικοποιημένος. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση η γερμανική κοινωνία να βρίσκεται σε μια κατάσταση χαμηλής πολιτικοποίησης. Συμβαίνει ευρύτερα στις δυτικές κοινωνίες, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται. Αλλά ακόμη και αυτό, δηλαδή μια κοινωνία να έχει ένα τόσο χαμηλό επίπεδο πολιτικής συνείδησης, δεν συμβαίνει τυχαία. Συμβαίνει γιατί οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν να κρατήσουν τις κοινωνίες, δηλαδή τις πιο ευρείες λαϊκές δυνάμεις, σε μια τέτοια συνθήκη. Ξέρετε, τι διαπιστώνουμε εμείς? Διαπιστώνουμε τη δυσφορία, την απονοημοποίηση. Mm. Αυτό είναι σοβαρό, αλλά θα ήταν πολύ σοβαρότερο εάν εκφραζόταν και με έναν θετικό τρόπο. Μάλιστα. Γιατί εδώ ότι δεν εκφράζεται με θετικό τρόπο είναι μια επιτυχία του συστήματος. Άρα λέτε, ανεξάρτητα από το τι λένε οι λαοί, οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να πράττουν ούτως ή άλλως. Θα συνεχίσουν να πράττουν, και όταν δεν μπορούν, ή στο κομμάτι πέρα του οποίου δεν μπορούν να θυμώσουν τη λαϊκή αντίδραση, θα προσπαθούν να τη διοχετεύουν σε κατά το δυνατόν ανώδυνες επιλογές. Υπάρχει επιλογή Λατινοπούλου π.χ. λέω εγώ στα εγχώρια. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, να υποθέσω λέει κύριε Τζίμα ότι έχουμε με την προκήρυξη των εκλογών έχουμε σε τρεις εβδομάδες πρώτο γύρο. Στη Γαλλία προς το παρόν εγκαταλείπεται η ιδέα αποστολής στρατιωτών στην Ουκρανία του κυρίου Μακρόν? Φαντάζομαι πως ναι. Βεβαίως μιλάμε για τον Μακρόν, ο οποίος είναι
μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά φαντάζομαι πως ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους Ουκρανούς. Όχι τόσο γιατί στρατιώτες έχουν πάει έτσι κι αλλιώς, έτσι. Στελέχη δηλαδή, το ξέρουμε αυτό, έχουν σκοτωθεί κιόλα. Αλλά επειδή η Γαλλία ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε όλη αυτή την κατάσταση μιας πιο έτσι άμεσης εμπλοκής, προφανώς η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτά τα σχέδια τα πηγαίνει πίσω. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Κούλης. Καλημέρα κύριε Τζιμαλή. Για να καταλάβουμε καλύτερα τις αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια ευρωπαϊκά κόμματα που είτε γιγαντώθηκαν είτε συρρυκνώθηκαν ακολουθούν ίδια πολιτική με αντίστοιχα ελληνικά? Έχει μια εικόνα ο κύριος Τζίμας? Συντηρητικοί ακολουθούν πάνω κάτω μια κοινή πολιτική. Οι δημοκράτες και οι σοσιαλιστές, αυτό που τέλος πάντων ο κ. Αδουλάκης το αποκαλεί σοσιαλδημοκρατία, ακόμη και ένα πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μάλλον, της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν παρόμοιες πολιτικές. Σε τι έχουν παρόμοιες, όχι όλοι οι αριστερά, ένα μεγάλο μέρος της. Σε τι έχουν παρόμοιες πολιτικές? Το ότι ο ευρωατλαντισμός δεν αμφισβητείται, το ένα, και ότι η εσωτερική σύγκρουση, η εσωτερική πολιτική σύγκρουση έχει κυρίως χαρακτηριστικά μιας επιμέρους αμφισβήτησης τυχών της οικονομικής πολιτικής. Δεν θα δούμε κάποιον να μιλάει για σοσιαλισμό εύκολα, για άλλο μοντέλο. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο έτσι ταυτίσεων. Μάλιστα. Άλλος φίλος, λέει εδώ φίλοι, η ζωή. Κύριε Τζίμα, λέει, μήπως ο Μακρόν εκβιαστικά το κάνει να αποδεχτεί τις πρόεδρες εκλογές για να βάλει το δίλημα εγώ ή η Λεπέν στα πράγματα και να μην μας συγκινεί τόσο η ευθυξία του? Ή, να προσθέσω εγώ, εδώ είναι η τράμπα του Μακρόν, έλα να συνδιαχειριστούμε την κατάσταση, να φας και εσύ φθορά. Κατά τη γνώμη είναι περισσότερο το δεύτερο. Η δική μου η θεώρηση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντίστοιχη με τη δική σας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Μακρόν φυσικά και θέλει να εκβιάσει. Επειδή όμως λογικά καταλαβαίνει ότι ο εκβιασμός δεν θα του βγει, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να καταστήσει συνένοχο την Λεπέν. Μάλιστα. Ο Λευτέρης, κύριε Τζίμα, λέει, έχω άλλη θεώρηση. Η ακροδεξιά σήμερα στην Ευρώπη είναι η Φόντερ Λάιεν και τα κουτάβια ηγέτες κρατών. Και όχι εμείς που θέλουμε εθνικά κράτη με γηγενείς. Η ακροδεξιά, καταρχάς οι γηγενείς δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε που το λέω, αλλά δεν υπάρχουν γηγενείς. Όλοι από κάπου ήρθαμε. Δεύτερον, τα εθνικά κράτη δεν είναι ακροδεξιά προφανώς. Το να είσαι υπέρ των εθνικών κρατών δεν είναι ακροδεξιά, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά σημασία αν είσαι υπέρ ή κατά των εθνικών κρατών. Τα εθνικά κράτη είναι ισχυρά και θα συνεχίσουν να είναι και για το επόμενο διάστημα. Ότι τα όρια μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς έχουν θολώσει, αυτό το έχουμε πει, το είπαμε και μόλις πριν από λίγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μελώνη, όχι μόνο η Μελώνη, λογοκρισία εναντίον των ρωσικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, δεν έχουμε από ακροδεξιούς. Περιστολή ατομικών ελευθεριών και εν μέσω πανδημίας και μετά την πανδημία από κεντρώους είχαμε. Τα κίτρινα γυλαίκα με πλαστικές σφαίρες τα κατέστειλε ο Μακρόν, δεν τα κατέστειλε η Λεπέν. Επομένως, ναι, η ακροδεξιά, αυτό που λέγαμε κάποτε ακροδεξιά, εν πολύς ηγεμονεύει αυτό που κάποτε λέγαμε κεντροδεξιά. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μεγάλα στρώματα της ακροδεξιάς, ενώ πολιτικά στρώματα, πολιτικές δυνάμεις, έχουν ασπαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δικαιωματική ατζέντα. Ιδίως όταν τη χρησιμοποιούν ως άλωθη αντιϊσλαμισμού. Μισό λεπτό. Εδώ έρχεται και κουμπώνει ένα ωραίο ερώτημα της φίλης μου της Αργυρός. Κύριε Τζίμα, γιατί δεν τα λέμε λεχίμα και τσουβαλάτα? Ιτήθηκε η πράσινη πολιτική, που είναι πράσινο λόμπινγκ, πράσινες βιομηχανίες σε βάρος των λαών που ακριβοπληρώνουν από την ενέργεια μέχρι το τρόφιμο, και δύο, ιτήθηκε η προτεραιότητα σε μια woke agenda, προς Θεού λέει ο καθένας να κάνει θέλει στο κρεβάτι του, αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο θέμα σε μια Ευρώπη που φτάνει στα όρια του πολέμου και της φτώχειας η woke agenda και η γάμη. Αυτά δεν ιτήθηκαν, λέει? Δεν ιτήθηκαν μόνο αυτά. Επίσης, να πω κάτι.
η woke agenda δεν ιτάται τόσο εύκολα, γιατί η woke agenda δεν υπάρχει σε ένα κόμμα, υπάρχει σε διαφορετικά κόμματα. Και επαναλαμβάνω ότι θα δει κανείς τα ίδια κόμματα τα οποία εμφανίζονται ως αντιδικαιωματικά, όταν πρόκειται να υπερασπιστούν το Ισραήλ ή ότι το υπερασπίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ακροδεξιά, ή όταν πρόκειται να έχουν μια αντιμεταναστευτική ατζέντα, να επικαλεστούν τη woke θεματική αντίστοιχος. Επίσης, η πράσινη ατζέντα ιτήθηκε πρώτα απ' όλα από την Baerbock. Διότι η Baerbock και η πράσινη στη Γερμανία τι είπανε? Είμαστε οικολόγοι και πράσινοι, αλλά εδώ πάνω απ' όλα να νικήσουμε τη Ρωσία. Άρα λοιπόν η πράσινη ατζέντα πήγε περίπατο. Εκεί που στη χώρα στην οποία αναντίθηκε σε κυβερνητική δύναμη. Α, δεν καταλάβατε. Χθες στην Ελλάδα όλοι πάλι για τα πράσινα μας λέγανε χθες το βράδυ. Όλοι. Εντάξει, τα πράσινα και η κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι. Είναι ταμείο συνοχής, ανάκαμψης και προσαρμοστικότητας με μπικικίνια, προφανώς. Το καταλάβαμε. Και όποιος θέλει να πει κάτι που φαντάζει λίγο πιο ψαγμένο και δεν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να πει, πετάει μια κλιματική αλλαγή μπροστά. Η απόδειξη αυτού είναι ότι κλιματική αλλαγή, προσπάθεια μιας κλιματικής αλλαγής και πολεμική οικονομία μαζί δεν πάνε. Υπάρχει και ένας πράσινος τρόπος να παράγουμε περισσότερα οπλικά συστήματα και να πολεμάμε. Για το χρήμα μόνο. Εντάξει. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο καθηγητής ιατρικής στη Ρώμη, μου λέει καλημέρα κύριε Τζίμα. Δύο είναι οι αδιαμφισβήτητοι νικητές στην αιώνια πόλη και την Ιταλία. Η Τζόρτζια, που δύο χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές αυξάνει τα ποσοστά της, και ο μεγάλος Μίλτος Τεντόγλου, που έγραψε μια λαμπρή σελίδα του ελληνικού αθλητισμού στη Ρώμη, συνεπεί στο ραντεβού του και όχι με αποχή. Όλοι οι άλλοι απλά κάνουν πως δεν κατάλαβαν και συνεχίζουν με τη στάση τους να απομακρύνονται από τους λαούς που χθες τους αγνοούν, αλλά με το λάθος τρόπο, την αποχή, λέει ο Κώστας. Συμφωνώ με τα λεγόμενά του, με την υποσημείωση ότι και η Μελώνη όσο πιο συστημική θα γίνεται, τόσο πιο μεγάλη φορά θα εισπράττει και εκεί. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Δήμος, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Η απονομιμοποίηση με την αποχή ήρθε για να μείνει όσο οι λαοί δεν έχουν άλλη διέξοδο. Τι θα κάνει όμως, λέει, το κατεστημένο των Βρυξελών? Θα μας δώσουν το ψηφοδέλτιο σταυρωμένο στο χέρι με το ζόρι? Θα βγάλουν τάγκς έξω? Θα διαλύσουν το μαγαζί? Τι θα κάνουν? Έτσι δεν προχωράει πάντως. Για πολύ καιρό θα κάνουν ότι, για όσο μπορούν θα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δεύτερον, ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαινομενικών αντισυστημικών δυνάμεων το έχουν στο χέρι με πολλούς τρόπους και θα το βγάλουν μπροστά ως μια δίθεν αντισυστημική επιλογή. Παραδείγματος χάρη θα βγάλουν μπροστά τη Λεπέν. Δεν είναι καμιά μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, τρίτον, εάν απαιτηθεί, θα υπάρξει μια περαιτέρω περιστολή δημοκρατικών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το τελευταίο μέσο. Το είδαμε αυτό στη Σλοβακία. Έγινε μια, όταν ένας ηγέτης χώρας πήγε πέραν ενός ανεκτού σημείου να αμφισβητήσει την πολιτική κυρίαρχη, βρέξανε σφαίρες. Εντάξει, έζησε ο άνθρωπος, αλλά οι πιθανότητες ήταν να μην ζήσει. Απλώς, τέλος πάντων, τα κατάφερε και φαίνεται ότι μάλλον θα μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Θα έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μου ο Χρήστος, ξημέρωσε από την Αγγλία, στέλνει το μήνυμα, κύριε Τζίμα. Νομίζω μια από τα ίδια, λέει. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να χάνει και θα χάνει. Το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα του ενιαίου πολιτικού κέντρου. Στην Ευρώπη πάλι θα κάνει κουμάντο το κόμμα της κυρίας Ντελάιεν. Ετοιμάζουν στρατό της Γερμανίας και όχι της Ευρώπης. Αυτή η αργή αναμόχλευση και ανακατάταξη των ελίτ απλά θα πετύχουν να επισπεύσουν ένα πολύ άσχημο τέλος για την Ευρώπη. Καλές οι φάπες, αλλά δεν είδα σοβαρή απάντηση, λέει. Σίγουρα θα χρειαζόμασταν θετική ψήφο σε κόμματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν. Πολύ πιο στέρεα αγγειωμένα στις κοινωνίες και πολύ πιο ριζοσπαστικά. Με προτάγματα, την ειρήνη, το άλλο μοντέλο κτλ. Δεν υπήρξε αυτό. Εξού και δεν ανήκω σε όσους ενδεχομένως θεωρούν πολύ θετικό το χτεσινό αποτέλεσμα. Το ότι δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες μέχρι τώρα σε αυτόν τον βαθμό δεν σημαίνει όμως ότι χτες δεν έσταλε ένα μείγμα. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Γερμανία θέλει να εξοπλιστεί ξανά, η ελίτ δηλαδή, διότι θέλουν
να ανατάξουν τα κέρδη τους μέσα από μια πολεμική οικονομία. Θέλουν να φλερτάρουν με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Κοιτάξτε, μπορεί να φτάσει η ανθρωπότητα να ζει κάτω από καταφύγια. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ούτε στην ευθεία, ούτε στην κοινωνικότητα των ελίτ. Θεωρώ ότι οι ελίτ απαρτίζονται από ηλιθίους με μία ορισμένη τεχνική μόρφωση, οι οποίοι έχουν βαθιά αντικοινωνική προσέγγιση ως προς όλους εμάς. Προφανώς. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, δεν μπορώ να τα αποφύγω, είπα τελευταία, αλλά έρχονται διαρκώς μηνύματα. Λέει, κύριε Τζίμα, αν η εποχή ήταν μικρότερη, πιστεύετε ότι θα είχε τόσο χαμηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία ή θα είχε μεγαλύτερο? Εγώ απαντώ ότι αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα είχε μεγαλύτερο, τι την εμποδίζει να κάνει εκλογές? Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν έχω τα στοιχεία. Ό,τι απάντηση δώσω θα είναι τελείως διαστητική. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα αυτό το ερώτημα. Υπό την έννοια ότι για να είχε νόημα θα έπρεπε να πει κανείς έστω ότι απήχαν δεξί ψηφοφόροι. Προφανώς απήχαν. Ψηφοφόροι οι οποίοι παλιότερα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, προφανώς απήχαν. Ποιος μπορεί να πει εάν η διάστασή τους με τη Νέα Δημοκρατία είναι μέχρι του επίπεδου του να στείλουν απλώς ένα μήνυμα ή είναι ενός διαζυγίου? Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι από σήμερα και μετά, με αυτά που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, που προβλέπω ότι θα κάνει, θα τους οδήσει πιο κοντά στο διαζύγιο παρά στο να ξαναγυρίσουν. Μάλιστα. Ο φίλος μου Αλέξης λέει εδώ, κύριε Τζίμα, να έχετε υπόψη σας, λέει, ότι στην Κρήτη που πήρε 2 νομούς στο Πασόκ πρωτιά, τους πήρε εξαιτίας υποψηφιότητας Κουράκη που ήταν κόντρα στις επίσημες υποψηφιότητες του Πασόκ. Το Σπυρόπουλος Μπρόχναν, όπως και αλλού, εδώ Κουράκης, πανελλαδικά ο Αρναούτογλου, δεν λέει κάτι για την ηγεσία, λέει αυτό? Πρώτα απ' όλα, να πω την αλήθεια, βρίσκω λίγο αστεία αυτή τη γραμμή του Κινάτου. Ότι είναι πρώτος σε δύο νομούς, ωραία, είναι πρώτος σε δύο νομούς. Η Κρήτη είναι μια δημοκρατική περιοχή, ψηφίζει παραδοσιακά ορισμένα κόμματα. Αλλά είναι ένα τμήμα όλης της επικράτειας. Δηλαδή, δεύτερον, η αποδοκιμασία προς την ηγεσία του Πασόκ, την άλλη είναι νομίζω προφανής. Δεν προκύπτει μόνο από την υπόθεση Σπυρόπουλου, η οποία ήταν, για όσους έχουμε και κομματική εμπειρία, εντελώς αντιδεοντολογική επιλογή. Δεν μπορεί να κατεβάζεις ένα ενεργό κομματικό στέλεχος και μάλιστα το γραμματέα είναι άδικο απέναντι στους υπολείπους. Προφανώς εκεί υπήρξε μια αποδοκιμασία. Αλλά η αποδοκιμασία είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι πλέον δεν υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ούτε του 30, ούτε καν του 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω του 15. Και παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Μάλιστα. Δηλαδή, μεγαλύτερη αποδοκιμασία από αυτό και στις μεγάλες αστικές περιοχές είναι πέμπτο. Σαφές. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζίμα, για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Καλημέρα.